Κυρίε και κύριοι, η νέα τροφή στι συζητήσει γύρω από τι αλλαγέ που αναμένονται στην κυβέρνηση έδωσε το μυστικό τέτα-τέτα τέτ που είχαν σήμερα Αντώνη Σαμαρά και Ντόρα Μπακογιάννη μετά από δύο ολόκληρα χρόνια. Και μπορεί καμία από τι δύο πλευρέ να μην επιβεβαιώνει η συζήτηση για πιθανή υπουργοποίηση τη κυρία Μπακογιάννη ή πιθανή ανάληψη τη θέση τη Επιτρόπου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η χρονική συγκυρία τη συνάντηση, ωστόσο, έριξε φρέσκο νερό στο μήλο τη σεναριολογία για τον επικείμενο ανασχηματισμό. Το ραντεβού Σαμαρά Μπακογιάννη σε συνδυασμό. Με το γεγονό ότι χθε βράδυ ο Πρωθυπουργό συναντήθηκε και συζήτησε με τον Κώστα Καραμανλή σε κλειστό δείπνο στο σπίτι του Αχυλαία Καραμανλή, πυροδοτεί παράλληλα και νέα σενάρια για τη μετεκλογική στρατηγική του Πρωθυπουργού στη Νέα Δημοκρατία. Χρειάστηκε να περάσουν σχεδόν 25 μήνε για να συναντηθούν ξανά. Αντώνη Σαμαρά και Ντόρα Μπακογιάννη συνομίλησαν υπό άκρα μυστικότητα για περίπου 40 λεπτά στο πατρικό σπίτι του Πρωθυπουργού στην Οδό Μουρούζη. Παρά την τριμπίτατη κριτική που έχει εκφράσει κατά διαστήματα η κυρία Μπακογιάννη με επίκεντρο τη φορολογική πολιτική τη κυβέρνηση, η συνάντηση την οποία ζήτησε πριν από περίπου μία εβδομάδα η Ντόρα Μπακογιάννη διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα, όπω λένε οι πληροφορίε, ενώ αναπόφευκτα αποκτά ξεχωριστή σημασία καθώ πραγματοποιήθηκε λίγε ημέρε πριν τον ανασχηματισμό. Η συνάντηση δείχνει νερό στο μήλο των σενάριων περί ανάληψη από την κυρία Μπακογιάννη τη θέση του Υπουργού των Οικονομικών, την ώρα που άλλε πληροφορίε την στέλνουν στην Κομισιόν προκειμένου να διαδεχθεί τη Μαρία Δαμανάκη τον επόμενο Σεπτέμβριο, όταν και λίγη η θητεία τη. Σε ό,τι αφορά το πρόσωπο κλειδί του ανασχηματισμού, το Γιάννη Τουρνάρα υπάρχει στασιμότητα. Πληροφορίε επιμένουν πω μπορεί να αναλάβει ειδική θέση εν ώψη τη διαπραγμάτευση για το χρέο, ενώ ανοιχτό παραμένει και το σενάριο μετακίνηση του στην Τράπεζα τη Ελλάδο. Σύμφωνα με τελευταία σενάρια, τη θέση του Γιάννη Στουρνάρα δεν αποκλείεται να αναλάβει ο Χρήσανθο Λαζαρίδη, ενώ έχουν ήδη ακουστεί και τα ονόματα, τον Χρήστο Σταϊκούρα, Μάκη Βορύδη, Κυριάκου Μητσοτάκη, ακόμα και του Νικουδέμβια για την ίδια θέση, αν και ο τελευταίο δεν συγκεντρώνει μεγάλε πιθανότητε. Δεν μπορεί να απομεχρήσει τον Στουρνάρα παρά μόνο ε, επιτυχώ, δηλαδή αν και ο ίδιο το θέλει, και γιατί θέλει να δώσει μεγαλύτερη βάσει σε πράγματα στα οποία ο Στουρνάρα δεν αντιστοιχεί. Mm -hmm. Π.χ. αναπτυξιακή πολιτική. Ο Στουρνάρα από την αρχή ήταν μια επιλογή του Βερολίνου. Δέχεται τι διαταγέ του Σόιμπλε. Τοποθετώντα του στη θέση του διευθύνοντο τη Ελληνική Τράπεζα, προσπαθούν να βραχικυκλώσουν και να μειώσουν τι διαπραγματευτικέ ικανότητε τη επόμενη ελληνική κυβέρνηση. Γιατί ο κύριος Σόιμπλε έχει στρατηγικό σχέδιο να μονιμοποιήσει για τα επόμενα 20 χρόνια τη λιτότητα στην Ελλάδα. Είναι κρίμα που καταφέρετε με συνεντεύξει του σε εφημερίδε του εξωτερικού εναντίον του Έλληνα Υπουργού Οικονομικών. Με τέτοιου χαρακτηρισμού, βλάπτοντα ενσυνειδήτω τη χώρα του. Επαναλαμβάνω, ενσυνειδήτω. Αυτό καταγράφεται στην προσωπική του ιστορία. Πάντω, η συνάντηση του Πρωθυπουργού με την Τώρα Μπακογιάννη ήταν η δεύτερη συνάντηση κορυφή του κυρίου Σαμαρά μέσα σε ένα 24ωρο. Είχε προηγηθεί το κλειστό δείπνο το βράδυ τη Πέμπτη στο σπίτι του Αχιλέα Καραμανλή, προ τιμήν του πρώην διοικητή του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, Ναβάρχου Σταυρίδη, όπου ο Πρωθυπουργό είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει για τι πολιτικέ εξελίξει με τον Κώστα Καραμανλή. Έχω κάνει τη δουλειά μου καλύτερα από οποιονδήποτε τι τελευταίε δεκαετίε. Και ενώ τα σενάρια <συνάζεσαι> εν ώψη του ανασχηματισμού δίνουν και παίρνουν, οι αντιδράσει από την παρέτηση του Χάρη Θεοχάρη συνεχίζονται. Ε, αυτοί οι οποίοι μέχρι χθε <συνά> ναι. τον είχαν ε, τον το πετάξει στην πυρά το, αγάπησαν. Αυτό, αυτό, αγάπησαν. Αυτό, αυτό το, το, τον Θεοχάρη, τώρα τον αγάπησαν τον Θεοχάρη. Τώρα, τώρα τον κύριο Αν υπάρχει πρόβλημα με τη φορολογία, που υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, δεν μπορεί να είναι το εξελαστήριο θύμα ο κύριο Θεοχάρη τι αποφάσει, τι λαμβάνει κυβέρνηση. Την άποψη του Χάρη Θεοχάρη έπαιξε το ρόλο του αποδιοπομπαίου τράγου, εξέφρασε μιλώντα στον Σκάι ο Θεόδωρο Πάγκαλο. Πιστεύω ότι ο Χάρη Θεοχάρη έχει γράψει ήδη το όνομά του στην ιστορία του ελληνικού κράτου και είναι μια πολύ σημαντική προσωπικότητα και του εύχομαι να μην αδιαφορήσει από αυτήν την αποπομπή, όπω είπατε την πρόορη. Δεν υπάρχουν λόγοι θλίψη για όσου δεν έκαναν τη δουλειά του, οι οποίοι παρεμπιπτόντω θα βολευτούν από το βενιζελικό Πασόκ σε μια θεσούλα, αρκεί να παραμείνουν στην ασφάλεια των ψιθύρων για απασφάλιση και αποκαλύψει. Εκτό από τα ονόματα που διακινούνται ω αντικαταστάτε του κ. Στουρνάρα, Έντονα ακούγεται το όνομα του Ανδρέα Λοβέρδου, ο οποίο ενδέχεται να πάρει τη θέση του Θανάσι Τσαφτάρη. Ενώ άλλε πληροφορίε στέλνουν του κυρίου Δένδια και Μητσοτάκη, όχι στο Υπουργείο Οικονομικών αλλά στο Ανάπτυξη, εάν τελικά προκριθεί η αντικατάσταση του κυρίου Χατζηδάκη. Έχει... Θέση έχει... στην κυβέρνηση διεκδικεί με σοβαρέ πιθανότητε και η Νίκη Τζαβέλα. Το πάζλ του ανασχηματισμού θα συμπληρωθεί από του κυρίου Σαμαρά και Βενιζέλο μέσα στι επόμενε δύο ημέρε, αφού προηγουμένω είχε ξεκαθαρίσει το τι θα γίνει με τον Γιάννη Τουρνάρα. Λοιπόν, συνδεόμαστε τώρα με το Στράτο Μπαλί. Κινήσει και εξελίξει που τροφοδοτούν νέα σενάρια σήμερα. Στράτο, ήταν αυτό το τέταρτο τη κυρία Μπακογιάννη μετά από ένα διετή παγετόνα που άνοιξε πολλέ συζητήσει σήμερα, παραμονέ του ανασχηματισμού, για την uh, μέρα ανακοίνωση του οποίου έχουμε και πληροφορίε τη τελευταία στιγμή. Λοιπόν, θα μεταδώσουμε την πληροφορία που έχουμε τη τελευταία ε, στιγμή. Φαίνεται εσύ από την Κυριακή. Κλειδώνει ο ανασχηματισμό, κάτι που σημαίνει ότι η ορκομοσία τη νέα κυβέρνηση μπορεί να γίνει τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματο. Ε, αυτή είναι μια πληροφορία τη τελευταία στιγμή. Εδώ πρέπει να προσθέσω ότι την Κυριακή ο Ευάγγελο Βενιζέλο λείπει σε αυθημερό ταξίδι στην Αίγυπτο για την ε, ορκομοσία τη νέα κυβέρνηση τη Αιγύπτου. Έχει Αυτό αναβάλει επίσκεψη που είχε αύριο. Στο Κίεβο. Αυτό σημαίνει ότι αύριο στην Αθήνα θα είναι και ο κύριος Αμαράς και ο κύριος Βενιζέλος. Ουδή μπορεί να μα επιβεβαιώσει αν θα υπάρξει κάποια συνάντηση των δύο ανδρών. Βέβαια, πρέπει περισσεύει να πούμε ότι μέχρι τώρα έχουν μιλήσει πάρα πολλέ φορέ στο τηλέφωνο. Mm -hmm. Αυτή είναι μια πληροφορία που μεταδίδουμε τη τελευταία στιγμή ότι την Κυριακή ε, είναι πολύ πιθανό να ξεκινήσουν τα ε, τηλέφωνα από το Μέγαρο Μαξίμου προ του νέου υπουργού για να προχωρήσουν οι αλλαγέ στο κυβερνητικό σχήμα. Τώρα, τώρα, να έρθουμε στη συνάντηση Σαμαρά Μπακογιάννη. Ήρθε μετά από 25 μήνε σιωπή. Και τροφοδότησε, όπω είπαμε, πολλέ συζητήσει σε σχέση με το αν η κυρία Μπακογιάννη πρόκειται να υπουργοποιηθεί ή αν ε, πρόκειται να δεχθεί πρόταση από τον Πρωθυπουργό για μια θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ είναι η στιγμή που η κυρία Μπακογιάννη φεύγει από την Μουρούζη από το γραφείο του κυρίου ε, Σαμαρά. Είχα να μιλήσουν δύο χρόνια. Το είχε πει άλλωστε και η ίδια κυρία Μπακογιάννη: σύ, Ότι δεν μιλάω με τον ε, Αντώνη Σαμαρά. Αυτή η συνάντηση λοιπόν κλείστηκε μετά από ένα αίτημα της κυρίας Μπακογιάννη, έγινε περίπου πριν από μία ε, εβδομάδα. Οι πληροφορίες λένε ότι η κυρία Μπακογιάννη δεν πάει στο Υπουργείο των Οικονομικών. Αυτό είναι κάτι το οποίο, ε, τουλάχιστον έτσι λένε και οι δύο πλευρές σου δίστανε μπροστά στη συζήτηση. Αντιθέτως είναι ζεστό το ενδιαφέρον της για τη θέση της Επιτρόπου της Ελλάδας στην Κομισιόν. Αστερίσκος, οι αλλαγές αυτές θα γίνουν μετά τον ανασχηματισμό. Δηλαδή το πρόσωπο το οποίο θα πάει εκπρόσωπο mm -hmm. τη εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Κομισιόν θα γίνει περί, α, αρχές Ιουλίου, μέσα Ιουλίου θα έχει προηγηθεί φυσικά ο ανασχηματισμός. Όμως καταλαβαίνεις ότι α, το γεγονός ότι υπήρξε αυτή η συνάντηση Δύο-τρει μέρε πριν από τον ανασχηματισμό, έριξε νερό στο μήνυμα των σενάριων. Οι πληροφορίε επιμένουν ότι δεν θα είναι η κυρία Μπακογιάννη στο Υπουργείο των Οικονομικών. Και το ερώτημα είναι ποιο θα mm. είναι. Ποιο θα είναι. Ε, οι πληροφορίε δικέ μα επιμένουν ότι πρόκειται για ένα πολιτικό πρόσωπο το οποίο έχει επιλέξει ο κύριο ε, ε, Σαμαρά. Θέλει να σηματοδοτήσει τη στροφή αυτή το τέλο των μνημονίων, το οποίο έχει περιγράψει. Οι πληροφορίε των τελευταίων εωρών επαναφέρουν στο τραπέζι το όνομα του κυρίου Λαζαρίδη και του κυρίου Δένδια, αδυνατίζουν τα σενάρια του κυρίου ε, Σταϊκούρα, του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη που φαίνεται ότι δεν θα είναι στην, στο στη θέση του υπουργού των Οικονομικών χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα μετακινηθούν από τα υπουργεία τους. Έτσι; Άλλες πληροφορίες; Άλλε πληροφορίε. Ε, λέμε ότι έχει κλειδώσει η θέση του κυρίου Λοβέρδου στο κυβερνητικό mm -hmm. σχήμα. Ε, θα πάρει τη θέση του κυρίου Τσαφτάρη στο Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη. Και εκεί πολλά θα παιχτούν στο πόσα υπουργεία θα πάρει το Πασόκ σε αυτόν τον ε, ανασχηματισμό. Μένει να δούμε τι θα γίνει τι επόμενε ημέρε. Οι πληροφορίε μα επιμένουν επίση ότι θέση στο κυβερνητικό σχήμα διεκδικεί με πολύ μεγάλε αξιώσει και η κυρία Νίκη Τζαβέλα. Και όλα αυτά, Σία, Α, λίγες ώρες μετά το πολιτικό τέτα τέτ που είχαν ο κύριος Σαμαρά, με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Καλαμαλή, σε μια συζήτηση η οποία ήταν περισσότερο πολιτική από την τελευταία συνάντηση στο μνημόσυνο που είχαν του Ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας. Και εδώ έχει ανοίξει και μια άλλη συζήτηση. Ε, ω προς το αν η, το, μεν τέτα τέτ, η, το τέτα τέτ του κυρίου Σαμαρά με την κυρία Παγκογιάννη και αυτή η συνάντηση και η συνομιλία... Που είχαν χθε το βράδυ Σαμαρά Καραμαλή, ε, ανοίγει μια νέα σελίδα, α, μια νέα στρατηγική για τη Νέα Δημοκρατία. Ακριβώ αυτό Σια Πρέπει να σου πω ότι ε, δεν πρέπει να το ξεχνάει κανεί αυτό. Ο Κώστη Καραμαλή με την Τώρα Μπακογιάννη έχουν συχνότατη, τακτικότατη επαφή οι δυο του. Απλά η κυρία Μπακογιάννη είχε πολύ καιρό να μιλήσει με τον Αντώνη Σαμαρά. Ε, το αίσθημα που υπάρχει από όλου όσοι μιλήσαμε είναι ότι προφανώ αυτέ οι επαφέ του κυρίου Σαμαρά εντάσσονται στο πλαίσιο των συζητήσεων που θέλει να ξεκινήσει για τη διεύρυνση τη Νέα Δημοκρατία, για το ποιο θα είναι το προφίλ τη νέα κεντροδεξιά, όπω λένε χαρακτηριστικά, ακόμη και για τη στρατηγική που θα ακολουθήσει απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ στη νέα πολιτική περίοδο που θα ξεκινήσει αμέσω μετά το καλοκαίρι. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πολύ, Στράτο. Πάμε τώρα